Σήμερα παρουσιάζουμε το ολοκένουργιο Trigon's Redfin 49C. Ένα πρωτότυπο και καινοτόμο σκάφος που συνδυάζει ψάρεμα και αναψυχή με εξαιρετική συμπεριφορά ακόμα και σε καιρικές συνθήκες χάρη της πρωτοποριακής γάστρας σχεδιασμού κάθετης πλώρης. Το Redfin 49 έρχεται σε δύο εκδόσεις, την Carbon για ανώτερη απόδοση και μικρότερο βάρος και την Πολυεστερική για οικονομικότερη επιλογή με εξίσου δυναμικές επιδόσεις. Σήμερα θα δούμε την έκδοση Carbon, εξοπλισμένη με μια Yamaha 30 ύπων. Η πρωτοποριακή Wave Piercing γάστρα είναι η καρδιά του Redfin 49 όπως και σε όλα τα Trigons και είναι και το μυστικό της εξαιρετικής απόδοσης. Επιτρέπει στο σκάφος να πλέει ανάλαφρα ακόμα και σε υψηλότερο κυματισμό χωρίς να σηκώνει σπρέι, διατηρώντας τον επιβάτη στεγνό και ασφαλή. Παρά το μικρό του βάρος, είναι σωστά στημένο ώστε να προσφέρει σταθερότητα και αργό πλανάρισμα με το χειριστή να ταξιδεύει άνετα. Ένα ακόμα εντυπωσιακό στοιχείο είναι η οικονομία καυσίμου. Η έκδοση Carbon με μια Yamaha 30 ύπων επιτυχάνει επιδόσεις παρόμοιες με μεγαλύτερες μηχανές στην πολυεστερική έκδοση αλλά με τη μισή κατανάλωση, κάτι που θα το δούμε και στην πράξη. Ακόμα και σε πρίμα καιρό, όπου τα περισσότερα σκάφη κινδυνεύουν να καρφώσουν, η γεωμετρία της γάστρας περιορίζει σημαντικά βουνοκίνδυνο. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με μήκος 4,90 το σκάφος αυτό προσφέρει άδεια για 6 άτομα. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όσους ασχολούνται με την εκμίσθωση σκαφών. Και τέλος, σημαντικό για όσους ψαρεύουν, το σκάφος μπορεί να βάλει και ηλεκτρική άγκυρα. Είμαστε στο σκάφος, σε λίγο θα κάνουμε και τις μετρήσεις. Μαζί μας είναι ο Φραγκίσκος Γιφτόπουλος από τη Trigons. Ναυπηγός. Είμαι τελειόφυτος ναυπηγός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και εργάζομαι στην Trigons. Πολύ ωραία. Είσαι ο κατάλληλος να μας πεις για τη σχεδίαση της γάστρας, για τα wave piercing και για το σκάφος το Carbon, που είναι και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Το συγκεκριμένο σκάφος και όλα τα σκάφη της Trigons, εδώ και 15 χρόνια, έχουμε εφαρμόσει την καινοτομία του wave piercing στην πλώρη μπροστά, με αποτέλεσμα να λειτουργεί σαν μαχαίρι και να σκίζει το κύμα και να ταξιδεύει τέλεια το σκάφος. Σε συνδυασμό με το ότι το συγκεκριμένο σκάφος είναι κατασκευασμένο από ανθρακόνημα ή αλλιώς Carbon, μας κάνει να είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Επομένως, καθώς το Carbon συνδυάζει πάρα πολύ χαμηλό βάρος και μεγάλη αντοχή, έχουμε ένα σκάφος οικονομικό και ανθεκτικό. Αυτό που θέλει κανείς για τη βόλτα του. Έχω δύο ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Πείτε μου. Το ένα είναι, παθαίνουμε μια ζημιά, κάπως το χτυπάμε, κάτι γίνεται. Επισκευάζεται το Carbon. Καθώς το σκάφος είναι κατασκευασμένο από βινιλεστέρα, ο τρόπος με τον οποίο επισκευάζεται είναι ο ίδιος σαν να ήταν πολυεστερικό. Τα αλλού υφάσματα, οι στόκοι και όλα τα υλικά δεν διαφέρει σε κάτι η επισκευή. Επομένως, οποιοδήποτε ασχολείται με την επισκευή σκαφών μπορεί να το επισκευάσει. Η δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω, βλέπω ας πούμε το gel coat και δεν μπορώ να καταλάβω ότι είναι Carbon. Βλέπω κάτι που είναι πολύ κοινό στα μάτια μου. Το χρώμα, μάλιστα, είναι το χαρακτηριστικό, θα έλεγα, των δικών σας των σκαφών. Ακριβώς. Το ίδιο ισχύει και για τα εσωτερικά, δηλαδή εσωτερικά του Carbon, ας πούμε. Εσωτερικά το Carbon είναι μαύρο. Αν ανοίξουμε όλα τα ταμπούκια, θα δούμε το μαύρο χρώμα. Το gel coat μπαίνει για λόγους προστασίας και για λόγους ταυτότητας του σκάφους, καθώς είναι Trigons και όπως είπατε και εσείς, είναι το χαρακτηριστικό μας χρώμα. Ωστόσο, μπορούμε να ανοίξουμε και τα ταμπούκια και να δείτε και μέσα, οποιοδήποτε μπορεί να δει το υλικό από το οποίο έχει κατασκευαστεί το σκάφος. Στην πολυεστερική έκδοση τι αλλάζει? Στην πολυεστερική έκδοση αυτό που αλλάζει κυρίως είναι το βάρος. Ενώ το Carbon σκάφος ζυγίζει 130 κιλά, το πολυεστερικό ζυγίζει περίπου τα διπλάσια, λίγο λιγότερο. Επομένως, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη μηχανή στο πολυεστερικό, ενώ εδώ πέρα έχουμε μία 30 Yamaha. Θα σας φαίνεται μικρή, αλλά είναι δοκιμασμένο ήδη ότι το σκάφος, ακόμα και με αυτή την 30, πλανάρει μέχρι και με 6 άτομα φορτίο. Πολύ σημαντικό και για αυτούς που ακμιστώνουν σκάφη είναι εργαλείο, είναι απαραίτητο. Βεβαίως. Και η ταχύτητα είναι πάρα πολύ ικανοποιητική που πιάνει. Νομίζω ήρθε η ώρα να δούμε το εσωτερικό του σκάφους. Βεβαίως. Αρχίζουμε από την πλώρη μας, ναι, στην οποία έχουμε ένα διπλό κρεβάτι, το οποίο δεν είναι μόνιμο, έτσι, είναι αποσπόμενο. Εμείς το έχουμε βάλει εδώ πέρα για να φαίνεται. Ωστόσο, με πολύ εύκολο τρόπο, μπορούν να βγουν τα μαξιλάρια τα πίσω και αυτές οι αποσπόμενες τάβλες. Μάλιστα, το πάρω εγώ. Και να έχουμε... Πόσο ελαφρύ είναι? Είναι ανθρακόνημα, γι' αυτό είναι τόσο ελαφρύ. Μπράβο.
Και έτσι έχουμε χώρο μπροστά, ναι, το πλωριό ταμπούκι και καθισματάκι μπροστά από την κονσόλα για να κάθετε. Πολύ ωραία. Εντάξει, και εδώ τώρα έχει ένα καναπέ που είναι πολύ όμορφο, ναι. Μπροστά έχουμε το πλωριό ταμπούκι με χώρο και δεξιά και αριστερά, έτσι για να το επεκτείνουμε λιγάκι. Και βεβαίως μπροστά το ταμπουκάκι της Άγκυρας. Okay. Το σκάφος αυτό έχει κατασκευαστεί λαμβάνοντας δύο πράγματα υπόψη. Εσωτερικά, έτσι, για τον εσωτερικό χώρο μιλάω. Πρώτα απ' όλα την ασφάλεια που νιώθει ο επιβάτης. Αυτό μπορούμε να το διακρίνουμε καθώς έχουμε αυτά τα ανοξείδωτα ρέλια από τα οποία μπορεί να πιαστεί οποιοδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή καθ' όλο το μήκος του σκάφους. Και είναι πολύ καλοσχεδιασμένα, δεν ενοχλούν πουθενά. Βεβαίως, είναι χωνευτά. Ταυτόχρονα έχουμε τη μεγάλη κουπαστή στην οποία μπορεί κανείς να πατήσει για την επιβίβαση και την αποβίβαση από το σκάφος. Πράγμα που το κάνει ιδανικό για οικογένειες, για ανθρώπους που το θέλουν για ενοικίαση. Η κονσόλα κεντρική πέφτει κιόλα, νομίζω, έτσι. Βεβαίως, το δεύτερο κριτήριό μας για τον εσωτερικό σχεδιασμό είναι η εργονομία. Ναι. Στην ουσία, η κονσόλα με πολύ εύκολο τρόπο πέφτει προς τα κάτω. Πράγμα που το κάνει ιδανικό για τη μεταφορά. Γίνεται οριζόντια, οπότε μπορεί να σκεπαστεί το σκάφος όλο και να πηγαίνει πίσω από το αυτοκίνητο χωρίς καμία αντίσταση στον αέρα. Και βεβαίως, έχουμε το ταμπούκι μας κάτω από τη θέση του οδηγού, εδώ πέρα. Καθώς επίσης και ένα πολύ ευρύχωρο ταμπούκι στην πρίμνη, στο οποίο χωράνε να τοποθετηθούν όλα τα εξαρτήματα του αποσπόμενου κρεβατιού που μόλις βγάλαμε. Ήρθε η ώρα των μετρήσεων και έχουμε μαζί μας τον Ευαγόρα Ζέρβα, μηχανολόγος. Μηχανολόγος, πολύ σωστά. Μηχανολόγος, μηχανικός της Dragons. 3 χρόνια είμαστε μαζί. Και εσύ είσαι υπεύθυνος της παραγωγής και της τοποθέτησης κινητήρα. Είμαι υπεύθυνος για την παραγωγή, τόσο στο κομμάτι των σκαφών και στο κομμάτι της αυτοκινητοβιομηχανίας που έχουμε κάποια εξαρτήματα. Και συγκεκριμένα και με το Raytheon 49 έχουμε προσπαθήσει να μεταφέρουμε όλη την τεχνογνωσία που έχουμε από τη γραμμή παραγωγής για τα εξαρτήματα αυτοκινητοβιομηχανίας και κυρίως αυτοματισμούς, να το μεταφέρουμε και στην παραγωγή του σκάφους αυτού. Θα μας πεις λίγα παραπάνω για την τοποθέτηση κινητήρα, φοράμε τώρα το 30. Φοράμε το 30 στην έκδοση Carbon, το 30 της Yamaha και αντίστοιχα στην πολυεστερική έκδοση το 60 της Yamaha. Σε επίπεδο καταναλώσεων, λόγω και του πολύ μικρού βάρους, ειδικά στο carbon, μιλάμε για καταναλώσεις που κυμαίνονται από 0,25 μέχρι μισό λίτρο ανάλογα και το φορτίο του σκάφους. Αυτό είναι στην carbon έκδοση, Στην carbon έκδοση. Ναι, ναι. Και με πολύ καλές ταχύτητες, δηλαδή μιλάμε για ταχύτητες περίπου 25 κόμβους και με 30 σαν μέγιστη, καθώς και με φορτίο 6 ατόμων πάλι ξεπερνάμε σε ταξίδι τους 20 κόμβους. Από όσο είδα και οι τιμές του είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές το 490, Σωστά. Ήταν και ο βασικός μας στόχος στην αρχή να βγει σε μια πολύ ανταγωνιστική τιμή, ακόμα και στην carbon εκδοχή του. Και το καταφέραμε κυρίως μέσα από την αυτοματοποίηση στην παραγωγή του, αλλά και από νέες τεχνολογίες που έχουμε καταφέρει να εισάγουμε με το σκάφος αυτό και χάρη σε πολλά ερευνητικά προγράμματα τα οποία έχουμε τρέξει το τελευταίο διάστημα στην Dragons. Πολύ ωραία. Δύο 2.000 στροφές, 5,5 κόμβι, 0,40 λίτρα ναυτικό μίλι. Πάμε στις 3, όπου εκεί το σκάφος πάνω από τις 2,5 έχει πλανάρει για τα καλά. Μέση άδεση. Επιγραμμίζεται. 12,5 κόμβι, 0,42 η κατανάλωση, 0,41, 0,40. Θέσεις χιλιάδες, 19,6 κόμβους, 0,38, 4,5. Τρεις κόμβους, 0,40, 4,800,
τριμάρο και λίγο, βγαίνουμε 4.920, 4,6 κόμπους.